Αγία Τριάστια, φιλά την πάντασή μας. Καλησπέρα σας και βοήθειά μας πολλά και ευλογημένα να είναι τα έτη σας. Καθίστε παρακαλώ όσοι μπορείτε για 7 λεπτά. Μας αξίωσε η χάρη του Αγίου Θεού με τις ευχές και τις ευλογίες του Αυθέντου και Δεσπότου μας, του Οικουμενικού μας Πατριάρχου κυρίου Βαρθολομαίου, να σταθούμε εδώ στον ευλογημένο και αγιασμένο μας τόπο, στο όμορφο αυτό εκκλησάκι που έκτισε η οικογένεια Πιζάνια και είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, τον ασκητή τον Όσιο που αγαπά και τιμά ο λαός μας, και να ψάλουμε τον Εσπερινό για την αυριανή εορτή και να ακούσουμε τους ύμνους που τόσο όμορφα οι ιεροψάλτες μας έψαλαν και να ακούσουμε τις ευχές που οι πατέρες, ο πατήρ Διονύσιος, ο πατήρ Ιωάννης, ο πατήρ Ηλίας, ο πατήρ Νικόλαος, ο πατήρ Περικλής μας είπαν, να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Αντώνιο, ο οποίος φροντίζει όλη την περιοχή εδώ, και να του πούμε να είναι δυνατός για να μπορεί να διακονεί την Ιερά μας Μητρόπολη σε αυτή την όμορφη περιοχή, και να ψάρουμε κι εμείς μέσα από την καρδιά μας, ο καθένας τους δικούς μας ύμνους στον Όσιο που εορτάζουμε σήμερα. Είχαμε την ευλογία να προσκυνήσουμε το σκουβάκι του που αγιάστηκε πάνω στο σεπτό του Λείψανο και που ο άγνηστος ο πατήρ Ιωάννης ο Κερνέζος μας έστειλε για ευλογία ύστερα από παράκλησή μας και φυλάσσεται εδώ στον Ιερό Ναό, και να θυμηθούμε το βίο του Αγίου και να πάρουμε δύναμη από αυτόν τον δύο. Η δυνατότητα του να γίνουμε Άγιοι είναι ίδια σε όλους τους ανθρώπους, έχει δοθεί από τον Χριστό μας σε όλους ανεξαίρετα. Ο Άγιος που εορτάζουμε αύριο και αρχίζουμε από σήμερα με τον Εσπερινό, πήγε στρατιώτης σαν Ρώσος πολίτης στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος είχε κακή έκβαση για την πατρίδα του, εχμαλωτίστηκε και πουλήθηκε σε ένα από τους αγάδες οι οποίοι συμμετείχαν στον πόλεμο. Έτσι ο αγάς τον πήρε μαζί του σαν υπηρέτη, νεαρός όπως ήταν και δυνατός, στον Προκόπη για να μπορέσει να διακονεί στο υποστατικό του. Έκανε προσπάθεια ο αγάς μας, είπε τη γυναίκα του, να τον μεταπίσουν και να γίνει μουσουλμάνος, αλλά καθόλου δεν ήθελε να ακούσει ο Ιωάννης γι' αυτό. Έτσι λοιπόν τον έβαλαν στην πιο ατιμωτική εργασία που είχε το υποστατικό, τον έβαλαν να φροντίζει τα ζώα, να είναι υπεύθυνος για το στάβλο. Δεν του έδωσαν μάλιστα ούτε χώρο να κοιμάται, αλλά εκείνος έσωρωνε σε μερικά άχυρα σε μια γωνία του στάβλου, προσευχόταν και κοιμόταν εκεί αδιαμαρτύρητα χωρίς να απαιτεί τίποτα άλλο. Η βιωτή του όμως, η προσήλωσή του στην εργασία του, η αυθεντικότητα της σχέσης του με τους ανθρώπους και με τα ζώα τον έκαναν τόσο αγαπητό στο ραγάι και στη γυναίκα, που μετά από λίγο καιρό του πρότεινε να του δώσουν ένα δωμάτιο, το οποίο εκείνος δεν δέχτηκε, αλλά εκείνοι τον θεωρούσαν σαν μέλος της οικογένειας και πολύ συχνά έμπαινε στο υποστατικό για εργασίες και εκεί. Όταν απέκτησε πολύ μεγάλη περιουσία ο αφέντης του, ο αγάς, όπως ήταν συνήθεια στους μουσουλμάνους, έφυγε να προσκυνήσει στη Μέκα και στη Μεδίνα στα ιερά τους. Εκεί λοιπόν, για να προσκυνήσει, έλειπε αρκετό καιρό και στα μέσα περίπου του προσκυνήματος η γυναίκα του, όπως ήταν συνήθιο, έκανε ένα μεγάλο τραπέζι για τους συγγενείς και τους φίλους του χωριού για να μπορούν να προσευχηθούν όλοι να γυρίσει ο αφέντης, ο αγάς, καλά. Εκεί λοιπόν, όταν βοηθούσε ο Ιωάννης στο σερβίρισμα, γιατί ήταν πολλά το άτομα, δίνοντας του η αφεντική ένα πιάτο, ένα από τα πιάτα που έπρεπε να μεταφερθούν στο τραπέζι με πιλάφι το κύριο φαγητό των μουσουλμάνων, λέει: «Αχ Ιωάννη, αυτό το πιλάφι είναι το αγαπημένο του αφεντικού σου. Μακάρι να ήταν εδώ να έτρωγε ένα πιάτο». Ο Ιωάννης έτσι άδουλα και αμέσως είπε: «Δώσε με ένα πιάτο να του το στείλω». Και όλοι όσοι ήταν εκεί κοντά και έτρωγαν στο τραπέζι γέλασαν με την αφέλειά του.
Οι αφεντικοί να τον, ξέροντας ότι ο Ιωάννης έκανε πολύ συχνά ελεημοσύνες, του έδωσε ένα πιάτο, ένα από τα πιάτα της οικογένειας, χάλκινα πιάτα που χρησιμοποιούν εκεί στη Τουρκία για το πιλάφι το παραδοσιακό, με σκαλισμένο μέσα το όνομα του αφεντικού του σπιτιού στα πλουσιόσπιτα. Του έδωσε λοιπόν ένα πιλάφι και του λέει: «Πάρ' το Ιωάννη και κάνει ό,τι πρέπει». Νομίζοντας η αφεντική να ότι, όπως είχε συνήθεια, θα του έδινε ελεημοσύνη σε μία από τις φτωχές οικογένειες του μεγάλου αυτού χωριού του Προκοπίου. Εκείνος όμως πήρε το πιλάφι, πήγε στο στάβλο, στη γωνία που είχε το στρώμα του, γονάτισε, κράταγε το πιλάφι και άρχισε να προσεύχεται και να λέει: «Χριστέ μου, σε παρακαλώ, κάνε να φτάσει αυτό το πιλάφι στο αφεντικό μου». Και προσευχόταν με πίστη, με πολύ μεγάλη πίστη, έτρεχαν τα δάκρυά του από την αγωνία του, της προσευχής, και μέχρι που εξαφανίστηκε το πιάτο από τα χέρια. Έφυγε λοιπόν και πάει στην κυρά του και λέει: «Ταυτοποιήθηκε το θέμα με το πιλάφι». Το άκουσαν αυτοί που έτρωγαν και γέλασαν, γιατί είπαν: «Κοίτα, έφαγε το πιλάφι και μας κοροϊδεύει». Μετά από αρκετό καιρό γύρισε το αφεντικό του ο Αγάς από το προσκύνημα και άδειασε τα πράγματά του και λέει στη γυναίκα του: «Πάρε και το πιάτο. Αυτό το πιάτο βρέθηκε μία νύχτα στο δωμάτιό μου, την ώρα που γύρισα από την προσευχή μου στο τζαμί. Ήταν πολύ αγνιστό, πολύ όμορφο, σαν το πιλάφι που έκανες εσύ. Και έλεγα: τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει». Και όταν το τελείωσα και με το ψωμί έβγαλα και την τελευταία σάλτσα, είδα ότι είναι το πιάτο της οικογένειάς μας. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς βρέθηκε αυτό εκεί. Ο Ιωάννης το κατάλαβε. Ο Αγάς και η γυναίκα του κατάλαβαν ότι είχαν μέσα του, στο σπίτι τους, έναν Αζίζ, έτσι λένε στα τουρκικά τον Άγιο. Και τον τιμούσαν, τον παρακαλούσαν να πάει στο σπίτι, αλλά εκείνος έμενε σε εκείνο το δωμάτιο στο στάβλο μαζί με τα ζώα, έκανε την εργασία του μέχρι το τέλος, μέχρι που αρρώστασε, πήγαινε, ερχόταν και κοινωνούσε στις εκκλησίες που υπήρχαν εκεί, γιατί το χωριό είχε και χριστιανούς και κρυπτοχριστιανούς, και τελείωσε οσιακά έτσι τη ζωή. Αυτόν τον Ιωάννη ήρθαμε σήμερα εμείς εδώ να παρακαλέσουμε και για μας και για τους ανθρώπους τους δικούς μας, να θυμηθούμε την ιστορία μας, να θυμηθούμε την ιστορία των προγόνων μας, να θυμηθούμε την πίστη μας, την οποία ξεχνούμε πολλές φορές, γιατί είμαστε βαφτισμένοι, μυρωμένοι, αλλά πολλές φορές συμπεριφερόμαστε σαν ειδωλολάτρες. Αφήνουμε τον Θεό στην άκρη, τους Αγίους ανενέργητους στην άκρη, την Παναγία χωρίς μια προσευχή, νομίζοντας ότι έχουμε δύναμη, και λέμε: αφού έχουμε λεφτά, έχουμε δύναμη, δεν χρειαζόμαστε τον Θεό. Αυτό είναι μεγάλο ψέμα, το μεγαλύτερο ψέμα που βάζει ο Σατανάς στο μυαλό του ανθρώπου. Να προσέχουμε, αδελφοί μου, να είμαστε στερεωμένοι στα πόδια μας, να δοξάζουμε τον Θεό για ό,τι μας δίνει, είτε αυτό είναι καλό είτε είναι κακό. Είδατε, ο Ιωάννης δόξαζε τον Θεό μέσα σε αυτή τη μεγάλη του ταλαιπωρία και αυτό τον έκανε Άγιο. Τον έκανε Άγιο με τη δυνατότητα να κάνει θαύματα ενώ ήταν ζωντανός και να κάνει θαύματα ενώ βρίσκεται στους ουρανούς. Εύχομαι να τρέχει κάθε φορά που τον επικαλείστε, να είστε γεροί και δυνατοί, να προσεύχεστε για εσάς και για τους υπόλοιπους ανθρώπους που είναι γύρω σας, να προσεύχεστε κυρίως για αυτούς που σας κάνουν κακό, που σας δυσκολεύουν τη ζωή. Η μεγαλύτερη άνεση για να ανέβει μία προσευχή στον ουρανό είναι να τη στρώνεις με προσευχές που απευθύνονται στον Θεό για αυτούς που σας αδικούν. Αυτός είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για να ανέβει η προσευχή σας στον ουρανό. Ευχαριστούμε και πάλι τους κτήτωρας, να είστε γεροί και δυνατοί, να τελειώσετε και το άλλο εκκλησάκι του Αγίου Λουκά, του Ιατρού, του Επισκόπου Συμφερουπόλεως της Κρυμαίας, για να έχουμε αυτή την ευλογία, την ιατρική, και από τον Άγιο Ιωάννη και από τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό. Να είστε ευλογημένοι, δυνατοί και χαρούμενοι. Πολλά, πολλά, πολλά τα έτη σας. 12.